Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Είναι η πρώτη μετεκλογική σας συνέντευξη και χαιρόμαστε που επιλέξατε να τη δώσετε στη δημόσια τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και εγώ σήμερα, σας ευχαριστώ. Σήμερα βλέπει το φως της δημοσιότητας μία δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, όπου είστε δεύτερος σε δημοτικότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε πριν πάμε λίγο στα αποτελέσματα των εκλογών. Να σας πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι οι δημοτικότητες κυρίως. Το πρόβλημα είναι αυτή η θετική αποδοχή και ο προβληματισμός που υπάρχει στον κόσμο, το ότι ακούει πολύ προσεκτικά τι λέει το ΚΚΕ, ότι βλέπει, ότι του λέει μεγάλες αλήθειες, ότι έχει προτάσεις, ότι το βλέπει το ΚΚΕ να είναι δίπλα του στους αγώνες και μέσα στη Βουλή και έξω κάθε μέρα, στο κίνημα, στην καθημερινότητά του, αυτό πρέπει να εκφραστεί και εκλογικά. Θα δούμε αυτό πώς αποτυπώθηκε. Άρα λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι η ψήφος να πέφτει στο ΚΚΕ. Και όχι, γιατί και όχι στο γενικώς γραμματέα. Συμπαθώ τον κύριο Κουτσούμπα, συμπαθώ τον Τάδε. Εντάξει, και μετά, και μετά όταν πάω στην κάλπη κομμάτων, ψηφίζω διαφορετικά. Έχει συμβεί πολλές φορές στην πολιτική. Άρα αυτό θα πρέπει να εναρμονιστεί, λέω εγώ, με τη λαϊκή ψήφο. Πάμε λοιπόν να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών κυρίως και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι έχουν να κάνουν με το χάρτη της χώρας, αλλά των ευρωεκλογών προσθέθηκαν για πολιτικά συμπεράσματα και άλλωστε αυτές είναι που προκάλεσαν και τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, αν μη τι άλλο, τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών προκάλεσαν αίσθηση και πολιτικές εξελίξεις. Με πρώτη από όλες την προκήρυξη των εθνικών εκλογών που θα την έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Θέλω μία πρώτη αποτίμηση, συνολική, και μετά θα πάμε και στα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι φανερό ότι και στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές και δημοτικές εκφράστηκε μια γενικευμένη, δικαιολογημένη θα έλεγα, δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνητικό κόμμα, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, για όλη αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησε αυτά τα χρόνια ενάντια σε εργαζόμενους, σε μισθωτούς, σε λαϊκά στρώματα, σε συνταξιούχους, και βεβαίως αυτό εκφράστηκε και στην κάλπη. Αυτό φαινόταν και προεκλογικά, μπορεί να μην φαινόταν το εύρος, για παράδειγμα. Ήταν λίγο βουβό πάντως το κλίμα. Όμως ήταν αυτό. Το πρόβλημα που προκύπτει όμως, κυρία Πετούρη, είναι ότι αυτό δεν εκφράστηκε σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, κατά την άποψή μου. Αυτή θα ήταν η ερώτησή δηλαδή, μου. Αυτό πήγε το μεγαλύτερο μέρος σε κόμματα που εφάρμοσαν, κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, που εφάρμοσε αυτή την πολιτική, που συνέχισε αυτό και εφάρμοζε αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας πολιτικές τέτοιες, πηγαίνοντας και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ όλο και πιο δεξιά, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, και αυτό εκφράζεται και στο τρίτο μνημόνιο και στα μέτρα που ψήφισε και στο τι εκφράζει όσον αφορά τις κοινωνικές δυνάμεις, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και βεβαίως την Τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οργανισμούς αυτούς τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα. Για να τα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι εδώ είναι η ταμπακέρα που ήταν για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν, την υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως αυτό το ζήτημα πρέπει να προβληματίσει σήμερα τον ελληνικό λαό. Εμάς μας προβληματίζει, ότι έτσι υπάρχει μια γενικότερη συντηρητικοποίηση στην ελληνική κοινωνία, για την οποία βασική ευθύνη φέρει το σημερινό κυβερνών κόμμα, γιατί πήρε ιδανικά αξίες προοδευτικές αριστερές και τις ξεμπουπούλιασε 4,5 χρόνια πριν στην από κυβερνητική 4,5 εξουσία χρόνια, ο και βεβαίως λαός επέλεξε, ξανά επανερχόμαστε στα ίδια σε μια αντιλαϊκή εναλλαγή, δηλαδή στα πλαίσια ενός κάλπικου διπολισμού στην ουσία. Πριν από 4,5 χρόνια ο ελληνικός λαός επέλεξε να κάνει μια ολιστική, θα έλεγα, αλλαγή. Ένα κόμμα της αριστεράς το έφερε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Πολλαπλασίασε τα ποσοστά του με ένα έτσι θεαματικό τρόπο και μάλιστα θυμάμαι ότι σε εκείνες τις εκλογές οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όσο πλησιάζαμε, έδειχναν άνοδο των ποσοστών του Κομμουνιστικού Κόμματος αρχικώς. Θα το θυμάστε κι εσείς. Και συνεχεία άρχισε η άνοδος των ποσοστών
του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε για πριν το 2012. Ναι. Λοιπόν, επέλεξε λοιπόν ένα αριστερό κόμμα. Εσείς λέτε ότι απογοητεύτηκε. Στην κάλπη είδαμε μία φθορά του κυβερνώντος κόμματος, αν μη τι άλλο. Δεν θα ήταν λογικό, εφόσον εσείς ποτέ δεν συμμαχίσατε με το ΣΥΡΙΖΑ και ποτέ δεν συμφωνήσατε με τις πολιτικές του, να στραφεί, θα έλεγε κανείς, το έτερο κόμμα της αριστεράς? Το ζήτημα... Είπατε ότι σας προβληματίζει, είναι, αλλά θέλω όχι, να μείνουμε όχι, είναι, σε αυτό, είναι ένα, γιατί είναι πολύ είναι σημαντικό. Είναι ένα υπαρκτό ερώτημα που το έχει και άλλος κόσμος. Όμως κοιτάξτε να δείτε τι πρέπει να δούμε. Συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ συκοφάντησε συνολικά τις ιδέες της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σήμερα, μετά από αυτό το αποτέλεσμα του 23% που πήρε σε ευρωεκλογές και τον καταποντισμό σε περιφέρειες και σε πολλούς δήμους, συνεχίζει να στρέφεται η πολιτική του ενάντια στο ΚΚΕ. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έδωσε, αντί να το προβληματίζει σήμερα και να έχει μέτωπο απέναντι σε ένα κόμμα και σε δυνάμεις που έδωσαν αυτό το 13-15% που έχασε από το 2015 και να έχει σταθερή αντιμετώπιση, στρέφεται ενάντια στο ΚΚΕ. Είδατε χθες τον κύριο Τσακαλώτο. Είδατε τα μηνύματα που εκπέμπει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Ο βασικός εχθρός του είναι το ΚΚΕ. Δεν κατανοούν οι άνθρωποι, ή άλλα σχέδια επεξεργάζονται προφανώς προεκλογικά, ότι και μισό τα 100 κάποιους ψήφους, 1.000, 5.000 ψήφους, αν κατορθώσουν και αποσπάσουν, που εγώ δεν το πιστεύω, σε αυτές τις εθνικές εκλογές από το ΚΚΕ, δεν λύνει το πρόβλημά τους. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 23-23,5%. Αλλά σήμερα ούτε ποια κυβέρνηση. Γιατί το λέτε όμως ότι το βασικό κάνει διακύβευμα. Εξηγήστε το λίγο. Ακούστε με, το, ακούστε με λίγο. Το βασικό διακύβευμα δεν είναι ποια κυβέρνηση. Να το εξηγήσω. Δεν είναι ποια κυβέρνηση κυρίως θα βγει αυτοδύναμη συνεργασία. Είτε ο κόσμος κατευθυνθεί όπως τώρα φαίνεται και με μεγάλη μάλιστα διαφορά προς τη Νέα Δημοκρατία και την εκλέξει κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας με άλλα κόμματα που θα συνενέσουν μαζί της, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 4 χρόνια που τον γνώρισε, το πρόβλημα είναι, εξακολουθεί να παραμένει, ότι είναι αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Ναι. Δεν υπηρετούν λαϊκά συμφέροντα. Δεν τον πείσατε, ούτε όμως, οι επιμέρους διαφορές. Γραμματέα, δεν τον πείσατε από ό,τι φαίνεται. Η κρίσιμη μάχη είναι των βουλευτικών εκλογών. Μάλιστα. Και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να ερμηνεύσω όπως μου ζητήσατε το αποτέλεσμα και βεβαίως να τεθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός σε σκέψη γύρω από τις επιλογές του. Και πιστεύουμε και έχουμε τέτοια μηνύματα ότι μπορεί αυτή τη σταθερότητα που έδωσε στο ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ όπως ξέρετε είχε 300.000 ψήφους το 2015 το Σεπτέμβριο και τώρα πήρε 302.000 ψήφους. Διατήρησε και αύξηση λίγο. Πρέπει να επισημάνουμε όχι, κάτι. Έχει σημασία, μιας και μου μιλάτε για τα εκλογικά αποτελέσματα και συζητάμε τα εκλογικά αποτελέσματα, να δούμε ότι κυρίως κρίνεται ο αριθμός των ψήφων. Ναι. Διότι με μεγαλύτερο ποσοστό ψηφισάντων, με μεγαλύτερο ποσοστό ψηφισάντων, βεβαίως είναι λογικό να φαίνεται 5,35. Αν ψήφιζαν, για παράδειγμα, όσοι ψήφισαν το 2015, δηλαδή λιγότεροι τότε, ήταν το ποσοστό θα ήταν 5,7. Αυτό τι θα σήμαινε? Θα λέγαμε άνοδος του ΚΚΕ, θα λέγαμε σταθερότητα. Λοιπόν, άρα λέτε, η ρεαλιστική αποτίμηση είναι η σταθερότητα των δυνάμεων. Αυτό λέμε, και το ότι βεβαίως βρίσκεται πίσω σας, βλέπει την πλάτη σας η Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι αυτό πρέπει σημαντικό να το επισημάνουμε. Αυτό γιατί είναι δεν σημαντικό. Είναι μόνο νίκη για το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό είναι αυτή η εξέλιξη. Είναι νίκη για τη δημοκρατία, πρώτα απ' όλα. Μα το ζήτημα είναι ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Σταθερότητα και σε αυτό το ζήτημα είχε μόνο το ΚΚΕ στις πολιτικές δυνάμεις. Η πάλι που έδωσε ενάντια στο φασισμό, την ακροδεξιά, αυτό το δολοφονικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, ήταν ουσιαστικά την έδωσε μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή ουσιαστικά μόνο του και έτσι καθαρά το ΚΚΕ μόνο από όλα τα πολιτικά κόμματα. Και βεβαίως αυτό το κατανόησε ο ελληνικός λαός, όμως όχι πάλι και στην ολότητά του. Γιατί μπορεί να μην βγει και ναζιστικό μόρφωμα, όμως διαχύθηκαν διάφοροι ψήφοι εργαζομένων, λαϊκών ανθρώπων, πιθανόν και κάποιων νέων ανθρώπων,
σε άλλα τέτοια έχουμε ακροδεξιά δύο σχήματα δύο που μπορεί κόμματα, να, μην είναι ναζιστικά, ναι. να μην είναι ναζιστικά κόμματα όπως είναι της Ελληνικής Λύσης, όμως είναι ακροδεξιά, εθνικιστικά, ρατσιστικά. Είχαμε από την άλλη όμως και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25, όπου παρολίγων, κυριολεκτικά παρολίγων, ναι. να μπει στην Ευρωβουλή. Ναι. Συγκέντρωσε ένα ποσοστό, κατέβηκε για πρώτη φορά ναι, ναι. και συγκέντρωσε ένα ποσοστό 3%. Εγώ λέω το εξής. Σχεδόν. Οι Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι Ελληνίδες, οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, τα λαϊκά στρώματα, πρέπει να σκεφτούν ότι αν φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να οδηγούνται είτε σε πιο δεξιές τέλος πάντων επιλογές, όπως συνηθίζεται να λέγεται, γιατί δεξιά είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον σήμερα, ή να διαχέονται σε διάφορα κόμματα όπως είναι του κυρίου Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25, το οποίο χρησιμοποιείται όπως και άλλα πριν από αυτό, όπως το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, η ΑΝΕΛ, το ΛΑΟΣ, άλλα κόμματα πιο πριν, η ΔΙΜΑΡ κλπ. Μην τα θυμίσω, τα γνωρίσαμε την τελευταία δεκαετία με την κρίση πάρα πολύ να εμφανίζονται σαν διάτοντες αστέρες και να εξαφανίζονται την άλλη στιγμή. Έτσι είναι και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Λειτουργούν ως ανάχωμα του προοδευτισμού, του ρισπαστισμού. Δηλαδή αυτές οι δυνάμεις θα μπορούσαν να έρθουν στο ΚΚΕ. Λειτουργήσε το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη ως ανάχωμα σε αυτό. Την ίδια στιγμή. Κάνετε μια πρόσκληση, που ελληνικός, καταλαβαίνω, ένα προσκλητήριο. Ο ελληνικός λαός γνώρισε τον κύριο Βαρουφάκη το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γνώρισε την οικονομική πολιτική, τι έλεγε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε στην κυβέρνηση, δεινοπάθησε από αυτή την πολιτική, την πλήρωσε και με τρίτο μνημόνιο ήρθε καπάκι λόγω της πολιτικής και των διαφόρων ζητημάτων που έθετε ο κύριος Βαρουφάκης τότε κλπ. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να μιλάει ο ίδιος υποτίθεται αριστερός ή εμφανίζεται ως τέτοιος και να λέει είμαι ανοιχτός για συνεργασία με τεκλογική και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος λοιπόν μπορεί να εμπιστευτεί στο ελάχιστο τέτοια κόμματα? Εσείς θα βλέπατε συνεργασίες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λοιπόν, που χαρακτηρίζεται που από μια σταθερότητα, πρέπει σήμερα να πεισματώσει, να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι τον κοροϊδεύουν, θέλουν να εκμεταλλευτούν την ψήφο του για να μπορέσουν σε συνέχεια να υλοποιήσουν ίδιες ή παρόμοιες αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και ο κόσμος μπορεί να πεισμώσει. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Να φύγει από αυτά τα κόμματα και να ενισχύσει σταθερά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή, σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αύριο, για παράδειγμα, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, έστω και με κάποιους συνεταίρους που θα βρει, μπορεί να είναι αντιπολίτευση ο Βαρουφάκης, μπορεί να είναι αντιπολίτευση η Ελληνική Λύση και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι αντιπολίτευση το Κινάλ Πασόκ της κυρίας Γεννηματά, με όλα αυτά τα προβλήματα και με όλη αυτή κυρίως την πολιτική που έχει, η οποία ταυτίζεται στην ουσία με όλες τις στρατηγικές επιλογές. Διότι ξέρουμε ότι δεδομένα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, δεδομένο είναι το πρόγραμμα σταθερότητας και ελέγχου δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια της Τρόικα και των μνημονίων, αλλά και της μεταμνημονιακής τώρα πολιτικής, δεδομένα είναι τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχουν συμφωνήσει και για φορολογία του λαού. Πείτε μου κάτι, για να πάμε και στα μέτρα, να πάμε πια σε αυτά, εδώ, να αφήσουμε την αποτίμηση εδώ είναι μαζί, και να Νέα πάμε Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο. ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25 είναι μαζί. Τώρα μου θυμίζετε ένα παλιό σας σύνθημα. Πόσο ήταν τα κόμματα τότε? Μα δεν έχει σημασία, πέντε πάντα. Κόμματα, δύο πολιτικές. Και δύο να είναι τα κόμματα, τα δύο βασικά κόμματα είναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, στρεφόμαστε λοιπόν, κυρίως στους εργαζόμενους. Μία ερώτηση. Κοινωνικά, ταξικά, να σκεφτούν, μην θεωρούν τον εαυτό τους δεξιό ή αριστερό ή δεν ξέρω και τι. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και το μήνυμά σας για τις εκλογές. Να θεωρεί ο κόσμος ποια είναι τα δικά του συμφέροντα, τα ταξικά συμφέροντα και ποια είναι αυτή η δύναμη που, αν δεν είναι στην κυβέρνηση, που δεν θα είναι στην κυβέρνηση το ΚΚΕ, είναι φανερό αυτό, φαίνεται, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, όμως κρίνεται ποια αντιπολίτευση θα είναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει, είναι ο στόχος να υπάρχει αυτή να τη είστε στιγμή, αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή είναι γιατί ο στόχος είναι ήδηση αυτό που να λέτε, είμαστε γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Αξιωματική, και μέσα να είστε Βουλή, δεύτερο κόμμα. Και μέσα στη Βουλή,
αξιωματική με την έννοια ότι μόνο εμείς θα έχουμε ριζικά διαφορετική γραμμή. Δεύτερο κόμμα. Γιατί, με αυτή την έννοια. Τώρα εντάξει, το δεύτερο κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και που είναι κυβερνών 4,5 χρόνια τώρα, υλοποίησε μια πολιτική που ήταν στην ίδια κατεύθυνση. Όχι, όχι, αν είναι ο στόχος σας αυτός στις εθνικές εκλογές. Εμείς δεν θεωρούμε, σας απαντώ, δεν θεωρούμε ότι σήμερα είναι αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, ούτε αξιωματική, ούτε μείζωνα. Αν μιλάτε με βάση τα εκλογικά ποσοστά, βεβαίως θεωρείται είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ποιος αντιπολιτεύεται στην ουσία, στεναρά, γνήσια, αυτή την πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια ή που θα εφαρμόσει αύριο η Νέα Δημοκρατία πιθανόν ή όποιος άλλος είναι στην κυβερνητική εξουσία, χρειάζεται να έχει γερή αντιπολίτευση. Σας έχω μία ερώτηση. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα το ΚΚΕ, όχι μόνο να δυνατήσει κι άλλο, όχι μόνο να μην μείνει στο 5%, να ενισχυθεί, αλλά λέτε, να ενισχυθεί αποφασιστικά. Λοιπόν, σας έχω μία ερώτηση. Θα είναι αυτό μήνυμα αλλά, προς όλους. Αλλά θα σας την κάνω μετά, που αφορά στις εκλογές, γιατί μας περιμένει υπομονετικά στην αίθουσα σύνταξης ο καλός συνάδελφος Λάμπρος Παναγιώτου, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Όπου τι είδαν τα ματάκια σου αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, Λάμπρε? Παρακολουθώ και εγώ τη συζήτησή σας με ενδιαφέρον. Ναι. Να πω, μιας και έχετε τον κύριο Κουτσούμπα καλεσμένο, θα ξεκινήσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν παρόν στη συζήτηση καθ' όλη τη διάρκεια. Και μια δική του τροπολογία. Ακριβώς, και από τη στιγμή, όπως είπε, δεν έγινε δεκτή τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος, ψήφισε παρόν. Το ποτάμι στην αρχή ήταν θετικό. Στη συνέχεια όμως, εξαιτίας των τροπολογιών, αλλά και ότι. Μιλάμε θεώρησε, για το αφορολόγητο τώρα. Για το αφορολόγητο, για τη μείωση του αφορολόγητου. Έτσι, και το ποτάμι επέλεξε, αυτό, λοιπόν, επέλεξε το παρόν. Δεν ξέρουμε εμείς γιατί ήταν παρόν. Αν ακριβώς. Γιατί καταργεί τα αντίμετρα, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή ήταν ναι στην κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου. Και όχι στην κατάργηση των αντιμέτρων που ήταν φιλολαϊκά μέτρα, έστω και κατά το ελάχιστο. Και μιας και εξηγήσατε και αυτό. Δεν δέχτηκε η κυβέρνηση να τα βάλει αυτά σε ξεχωριστές τροπολογίες, σε ξεχωριστά άρθρα. Και ψηφίστε παρόν. Διότι ζητήσαμε αυτό. Ξεχώρισε το αφορολόγητο, όπως ήταν η πρόταση του ΚΚΕ, να ψηφίσουμε υπέρ. Να ψηφίσουμε υπέρ της μη κατάργησης του αφορολόγητου που είναι φιλολαϊκό μέτρο και σε ξεχωριστό άρθρο, αν ήθελε, γιατί τη δεσμεύουν, λέει, η Τρόικα, η Κομισιόν κλπ. Να το βάλει, ας το έβαζε ξεχωριστά και ας ψήφιζαν αυτοί. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε όλα αυτά, για παράδειγμα την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, την κατάργηση του φορολογικού συντελεστή που είναι για μισθωτούς συνταξιούχους, που είναι από το 22 να πάει στο 20%. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την κατάργηση της ελάφρυνσης του ένφια. Γιατί αυτά πέρασε μαζί με την δήθεν κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου που το προβάλλει και προπαγανδιστικά. Όμως δεν είναι λογικό ότι εφόσον αυτά ήταν αντίμετρα εξηγώ, για τη μείωση του αφορολόγητου. Εξηγώ γιατί το παρόν έχει αυτό το νόημα. Λες ναι σε κάτι και λες ταυτόχρονα όχι σε κάτι άλλο. Ναι. Διότι αυτά τα αντίμετρα. Δεν το απορρίπτεις ολιστικώς. Αυτά τα αντίμετρα. Είναι σε ισχύ, λέει η κυβέρνηση, τα αντίμετρα, κύριε Κουτσούμπα. Ότι είναι κοροϊδία. Δηλαδή, είναι σε ισχύ, λέει η κυβέρνηση. Ναι, η κυρία Χτσιόγλου σε μια συνέντευξη που είναι έδωσε σε ισχύ, εδώ. Γι' αυτό λέμε ότι ακολουθούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ίδιες πολιτικές. Όχι, ότι εφαρμόζονται τα αντίμετρα. Και εφαρμόζονται. Αυτό λέει. Αυτά τα αντίμετρα όχι, δεν εφαρμόζονται. Καταργούνται πλέον. Καταργούνται πλέον. Με το χτεσινό νόμο. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Όχι. Η κυρία Χτσιόγλου, δια της τεθλασμένης και δια της διαδηληστήσεως και του μπερδέματος που απάντησε, την άκουσα πάρα πολύ καλά στην ΕΡΤ εδώ, είπε γενικά ότι ισχύουν κάποια αντίμετρα, εννοούσε άλλα αντίμετρα, δεν εννοούσε τα συγκεκριμένα αντίμετρα, καταργούνται τα συγκεκριμένα αντίμετρα. Θέλετε να τα ξαναπώ? Είναι πολύ συγκεκριμένα 4 κορυφαία που αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, δηλαδή αφορά την πλειοψηφία του λαού μας. Πάντως, και βεβαίως αυτά τώρα καταργούνται. Έλα, Λάμπρε. Μόνο αυτό θα πω γενικέ. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος χθες, αν μπορείτε να ερμηνεύσετε και αυτό, κάλεσε τις αριστερές δυνάμεις και το Κομμουνιστικό Κόμμα να συνεργαστούν, γιατί όπως είπε, η ψήφος είναι ψήφος ζωής ή θανάτου. Αν δεν συνεργαστεί, λέει, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο λέει ότι είμαστε ήδη, δεν είμαστε ίδιοι, τότε να μην ψηφίσει ο λαός το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε κάτι πολύ χοντρό και θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν μιλάει για το ΚΚΕ. Σας κάλεσε να συνεργαστείτε. Θα πρέπει να πλένει το στόμα του. Ο Τσακαλώτος είπε, ότι απευθυνόμενος στα μέλη του ΚΚΕ και στους ψηφοφόρους, ότι πρέπει να δώσουν μάθημα στο ΚΚΕ
οι εργαζόμενοι να μην το ψηφίσουν ξανά, ακόμα και αυτοί που το ψήφισαν, δηλαδή οι 300.000, γιατί έτσι μόνο θα συνέλθει η ηγεσία του. Δεν ντρέπεται και στο ελάχιστο ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Τσίπρας και όλο αυτό το συνοθήλευμα που έχει μαζέψει από ακροδεξιούς στην κυβέρνησή του μέχρι το πιο βαθύ Πασόκ, το διεφθαρμένο, και όλους αυτούς να μιλάει με τέτοιο τρόπο για το ΚΚΕ και να έχει το θράσος να απευθύνεται στους οπαδούς του ΚΚΕ. Καταλαβαίνω ότι δεν συζητάτε συνεργασία, διότι, από διότι την απάντηση. Εγώ έλεγα κάτι πριν που δεν το ακούσατε, μιας και μπήκε και στη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα, και να τον κρατήσουμε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ τους έστειλε ξανά στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Τους έστειλε εκεί ακριβώς γιατί ακολούθησε ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία. Το σύνηγορο του διαβόλου. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος θα πρέπει να σκεφτεί αυτό το 13-15% που είναι εκατομμύρια ψηφοφόροι, είναι 1 εκατομμύριο πόσοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σκεφτεί γιατί έκανε αυτό το χατήρι στη δεξιά. Το έκανε γιατί ακριβώς ακολούθησε δεξιά πολιτική. Μάλιστα. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν την ακολούθησε επειδή ήμασταν πριν σε εποπτεία που τάχα μου τώρα τέλειωσε, πριν στα μνημόνια και τάχα μου τώρα καταργηθήκαν, γιατί και η μεταμνημονιακή εποχή συνεχίζει στην ίδια ρότα της εποπτείας, των πλεονασμάτων, όλων αυτών δηλαδή, λοιπόν, που ακολουθήθηκαν και Λαμπρέ, την περίοδο, τη μνημονιακή υπολίθεση. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός, εκεί πάνω να σκύψει, να αφουγκραστεί τι του λέει το ΚΚΕ, γιατί μας ακούει, αλλά απλώς να αφουγκράζεται ή απλώς να λέει έχει δίκιο το ΚΚΕ, είπε αλήθειες, επιβεβαιώθηκε σε μια σειρά ζητήματα, βρίσκεται στη μάχη και το θέλουμε μαζί μας. Πρέπει να σκεφτούν και οι 375.000 που μας ψήφισαν στις περιφερειακές εκλογές και οι 302.000 που μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές και οι επίσης οι πολύ περισσότερες χιλιάδες που μας ψήφισαν στις τοπικές εκλογές, και σταθερά να έρθουν στις βουλευτικές εκλογές, λοιπόν, να δώσουν ψήφο στο ΚΚΕ, διότι μόνο το ΚΚΕ θα είναι και αύριο στήριγμά τους μέσα στη ζωή τους. Είναι σαφές αυτό που λέτε αγώνα. Και νομίζω ότι τα μικρόφωνα σήμερα, και της δημόσιας, ναι, τηλεόρασης και της του ΕΠΤΑ είναι ανοιχτά. Και ειδικά έχετε γι' αυτό περάσει. Θέλω να πω ότι σήμερα... Κάνε ένα περιθώριο συνεργασίας, αν κατάλαβα καλά. Ο ριζοσπάστης έχει το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, κάντε το έτσι. Καλό είναι όλοι έτσι, γυρίστε το, λοιπόν, να αγοράσουν κομμουνιστικό το κόμμα σήμερα. Ισχυρό, η δύναμή σου την εκεί επόμενη μέρα. Εκεί είναι οι προτάσεις, οι θέσεις του ΚΚΕ με την οποία, με τις οποίες θα δώσουμε εκλογές, τη μάχη, ωραία, των βουλευτικών εκλογών. Είναι το σχέδιο του ΚΚΕ για το πώς πρέπει να ανοίξει ο δρόμος ώστε πραγματικά σε μια πορεία να βρεθεί ο λαός στην εξουσία, να υπάρχει λαϊκή διακυβέρνηση. Είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για το σήμερα, γιατί βεβαίως ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι στις 8 του Ιουλίου δεν θα εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Καπιταλισμός θα είναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε πάλι, στο ΝΑΤΟ θα είμαστε, δεν θα αλλάξουν ριζικά οι συσχετισμοί σε αυτές τις εκλογές, διότι εκεί βρίσκονται σε αυτή τη ρότα τα βασικά κόμματα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα, αφού δεν θα αλλάξει αυτό, πρέπει να δει ποιον χρειάζεται σήμερα ως αντιπολίτευση να παλέψει για αυτά τα θέματα. Και ειδικά στην τρία σελίδα εδώ αυτού του καλέσματος αναφέρεται τι προτάσεις νόμου θα καταθέσουμε εμείς στη Βουλή, τι θα καλέσουμε εμείς πρωτοπόρα μέσα στους αγώνες το λαό να πιέσει, να διεκδικήσει από οποιονδήποτε είναι στην κυβερνητική εξουσία την επαύριο των εκλογών, για αυξήσεις σε μισθούς, για συντάξεις, για δωρεάν αναβαθμισμένες κοινωνικές παροχές, για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, για 751 ευρώ, κυρία Πετούρη, για μια σειρά προσλήψεις. Θέλω να προχωρήσουμε, τα λέτε πάρα πολύ ωραία πραγματικά, και βεβαίως αλλά θέλω να καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι, να πάμε στα άλλα θέματα, να υπάρξει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε μια σειρά υπηρεσίες που έχουν ανάγκη
Και ο κόσμος έχει ανάγκη για δουλειά, αλλά και υπηρεσίες θέλει... για να μπορούν να λειτουργήσουν, υγεία, παιδεία, πρόνοια, άρα, μια σειρά άλλες όποιος δομές. Όποιος θέλει να πληροφορηθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δεν έχει παρά να αγοράσει το ριζοσπάστη. Εμείς, Λάμπρε, πάμε να δούμε και τι άλλο έγινε. Αφού κλείσαμε κάθε εβδομάδα συνεργασία με την κυβέρνηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, πάμε στα επόμενα θέματα. Αποκλείσαμε αυτή. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Με σαφήνεια, νομίζω. Αν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με μια μια πρόταση που ακολουθεί η μνημονιακή πολιτική. Είχε ένα σκεπτικό, κύριε Σακαλώτο. Λέει για να ανακόψουμε την έλευση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σακαλώτος ήταν νομός. Δεν ξέρει να τα πει κιόλα. Διότι θα μπορούσε να πει γενικά απευθυνόμαστε συνεργασία, όπως έλεγε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση γιατί εμείς λέμε όχι και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί δεξιά πολιτική και άρα δεν μπορεί το ΚΚΕ σε αυτές τις συνθήκες με αυτούς τους σχετισμούς να βάλει χέρι και να ανεχτεί μια τέτοια κυβέρνηση και αποδειχθήκαμε όχι προφήτες απλώς, πέσαμε 100% μέσα αυτά τα 4 χρόνια. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που έγιναν αυτή την εβδομάδα κοντρά, στη Βουλή. Κάλεσε τον κόσμο να φύγει από το ΚΚΕ, λες και κινδυνεύει από το ΚΚΕ. Βέβαια, κινδυνεύει η πολιτική τους. Σύμφωνοι. Σας κάλεσε να συνεργαστείτε και αν δεν συνεργαστείτε, μετά να πάει ο κόσμος. Και η πολιτική αυτή, και γι' αυτό λέω ότι τα λέει χοντρά αντικομουνιστικά και πρέπει να πάρει μάθημα ο κάθε κύριος Τσακαλώτος που βρίσκεται σήμερα σε ένα τέτοιο κόμμα που έχει ξεπουπουλιάσει ιδανικά αξίες της αριστεράς, της προόδου, της δημοκρατίας που άνθρωποι δώσαν τις ζωές τους γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, άνθρωποι δώσαν τις ζωές τους και συνεχίζουν να τις δίνουν. Και είναι μπροστάριδες σε αγώνες και μέσα στα εργοστάσια, σε επιχειρήσεις και στο εμπόριο και στον τουρισμό και στους δρόμους του αγώνα και στους αγρότες και στους αυτοαπασχολούμενους σε όλη την κοινωνία. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζητήματα και εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να καταλάβει ότι όταν αδυνάτιζε το ΚΚΕ, τότε περνάγαν τα μνημόνια. Λοιπόν, τότε περνάγαν οι αντιλαϊκοί νόμοι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε έστω κάποιες ανάσες ανακούφισης. Κύριε Γραμματέα, όταν να αφήσουμε το Λάμπρο, τον Παναγιώτη, να μας δώσει θα λίγο το ρεπορτάζ. Και επιμέρους ανάσες λοιπόν, Λάμπρο. Λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν συμμετείχε. Ας το κλείσουμε αυτό το θέμα. Από τις πρώτες γιατί μέρες. Νομίζω ότι και μια τελευταία ερώτηση σας ερέθησε και μπορεί να πάμε ως το τέλος της εκπομπής. Είναι λάβρος, είναι λάβρος ο γενικός, όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Περισσότερο για γέλια είναι, αν δεν ήταν για κλάματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έγινε. Και μια ερώτηση για τον πύχη μετά θα βάλουμε. Πού ανεβάζει τον πύχη το Κομμουνιστικό Κόμμα και για τις εθνικές εκλογές και συνεχίζουμε. Η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν μετά στο τέλος. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν συμμετείχε. Το κίνημα αλλαγής ήταν μέσα. Μίλησαν όλοι οι βουλευτές και στη συνέχεια αποχώρησαν. Το ποτάμι είπαμε θετικά στην αρχή, αλλά στο τέλος ψήφισε παρόν. Από εκεί και πέρα μονοπόλησε το ενδιαφέρον το θέμα των μετατάξεων. Εκεί πραγματικά λοιπόν, έγινε ωραία, της κακομοίρας. Εδώ γιατί η κυβέρνηση κατηγορεί για μια fake εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί. Λέει ότι η απόφαση αυτή, και θα μας πεις Λάμπρε αν είναι έτσι, το να μην έχουν τη δυνατότητα οι υπάλληλοι της Βουλής να κάνουν χρήση του νόμου περί κινητικότητας, ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και ότι στη διάσκεψη των Προέδρων τον Φεβρουάριο είχε... Έχει συζητηθεί. Ναι, πράγματι υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες που χρειάζονται δυναμικό και προσωπικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα κόμματα συμφώνησαν, στο πλαίσιο δηλαδή της κινητικότητας, να γίνουν αυτές οι μετατάξεις. Έγιναν λοιπόν οι 32, το θέμα σήκωσε θύελλα αντιδράσεων και από εκεί και πέρα δεν πρόλαβαν οι υπόλοιποι 32 να μεταταχθούν. Σωστά, κύριε Γραμματέα. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν χρησιμοποίησε. Και μάλιστα το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τιμήν του δημόσια. Λοιπόν, το ΚΚΕ θεωρεί ότι όλα αυτά τα ζητήματα, άσχετα αν μπορούν να γίνονται κάποιοι, αλλά αυτό το ζήτημα, ο αδερφός του αδερφού, η κόρη και η μητέρα, το ένα και το άλλο, αυτά προκαλούν και το λαϊκό αίσθημα και είναι έξω από τις αρχές τις οποίες ήταν εμείς όμως τα κυρίαρχα, κύριε Γραμματέα. Λοιπόν, ήταν τα κυρίαρχα. Είναι, ή ότι οι άνθρωποι είναι, οποίοι έπρεπε αυτά, να όχι, κάνουν κυρίαρχα, αυτά τα χρήση ζητήματα του νόμου. Για μας δεν είναι. Αλλά εφόσον μπαίνει και το θέτεται ο ζήτημα, εμείς έχουμε να σχολιάσουμε το εξής. Είναι ένα ακόμα ζήτημα αυτό, στο οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
ακολούθησαν την ίδια πρακτική που ακολουθούσε πριν η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα κυβερνητικά. Άρα λοιπόν και εδώ δεν μπορεί να μιλήσει σε ό,τι ότι αφορά έκανε τους κάτι υπολείπους, έπρεπε και να μάλιστα γίνει. Το έκανε και πολύ άγαρμα και με πιο κορυφαία στελέχη από ό,τι πιθανόν οι άλλοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ ο ελληνικός λαός θα πρέπει και από αυτό το επιμέρους, το δευτερεύον, το τριτεύον ζήτημα, όπως και για άλλα τέτοια, να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά τους υπολείπους υπαλλήλους, θεωρείτε ότι σωστά πήγε να ολοκληρωθεί, γιατί δεν θα ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να παγώσουν μετά τα όσα έγιναν οι μετατάξεις. Θεωρείτε ότι σωστά πήγε να ολοκληρωθεί η διαδικασία? Γενικότερα θεωρούμε ότι εφόσον μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, mm-hmm. και είναι 4 εβδομάδες μόνο, όλα αυτά θα έπρεπε να αποφευχθούν. Μάλιστα. Όλα. Μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τον ελληνικό λαό πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είναι πολύ πιο προσεκτική. Και μάλιστα όταν μιλά εν ονόματι της αριστεράς, εν ονόματι της εντιμότητας και διάφορα τέτοια. Εμείς φυσικά δεν τα συμμεριζόμαστε αυτά ούτε ως χαρακτηρισμούς πλέον, διότι δυστυχώς η βρώμικη δουλειά που έβγαλε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλη και γονάτισε το λαό. Λάμπρε μου, κάνε την ερώτηση. Θέλεις να κάνεις για να κλείσουμε και να πάμε τώρα στην οικονομία. Μόνο ένα λεπτό και θα σας αποχαιρετήσω. Επιθετίας μου ούτε ένας μόνιμος υπάλληλος προσελήφθη, είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Η Βουλή έκλεισε χθες ψηφίζοντας ακόμη μια τροπολογία βαρέα και ανθυγιεινά για τις καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων. Ο κύριος Βούτσης είπε ακόμη ότι δεν πρέπει να απολυθεί καμία καθαρίστρια από τη Βουλή, να μην έχουν πογκρών απολύσεων και να διευθετηθεί και το θέμα των 68 ειδικών φρουρών. Από εκεί και πέρα, μία ερώτηση στο Γενικό, αν θέλει: πού ανεβάζει τον πήχη το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις εθνικές εκλογές? Και δεύτερον, μήπως. Μουρμούρες είναι τώρα αυτό, είναι λίγο παραπολιτική. Να μην φωνάξει ο Γενικός. Μήπως δίνουν και πολλά οι βουλευτές στο Κομμουνιστικό Κόμμα και. Το σημαίνουν λιγότερα για την τσέπη. Γιατί θέμα οικονομικών. Ναι, μήπως δίνουν πολλά για το κόμμα τέλος πάντων. Ή μπορούν να ζήσουν με τόσα λίγα. Οι βουλευτές του ΚΚΕ, και αυτό είναι προς τιμήν του ΚΚΕ, και αυτό το εισπράττουμε και από τον ελληνικό λαό σε αυτά που μας λέει, δεν βάζουν στην τσέπη τους τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Για να το θυμίσουμε αυτό, και όλα τα γιατί υπόλοιπα. Παλιά ισχύει και όλο για άλλα κόμματα, τώρα για δεν τις ισχύει. Ανάγκες, ναι. Για τις ανάγκες να οργανωθεί ο αγώνας, να οργανωθεί το κίνημα, να μπορεί να παίζει το ΚΚΕ το ρόλο του ως πρωτοπορία των αγώνων των εργαζομένων, να μπορεί να πιέζει, να διεκδικεί την εκάστοτε εξουσία κυβερνητική, έτσι ώστε να γυρίζουν αλλά αυτό αυτά στους εργαζόμενους. Αλλά ζούμε σε καπιταλιστική κοινωνία όμως, θέμα, γενικέ. Αυτό δεν είναι εσωτερικό, γιατί εντάξει, αυτά το πώς θα διατεθεί, είναι γνωστό. Άρα, ότι λοιπόν, δεν είναι πολύ σημαντικό λαμβάνουν αυτό όλοι και την είναι αποζημία. Ένας ακόμη λόγος να ψηφίσει ο κόσμος τους βουλευτές, τους υποψήφιους του ΚΚΕ. Για απαντήστε και στο άλλο σκέλος της ερώτησης, μάλλον άλλη ερώτηση ήταν. Μα έλεγα πριν, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός, διότι ο ελληνικός λαός αποφασίζει, όχι εμείς, ούτε εμείς δεν είμαστε δημοσκοπική εταιρεία. Ναι, αλλά που να βάζετε τον πύχη. Όμως εμείς λέμε ότι οι 302.000 που ψήφισαν στις ευρωεκλογές, οι 375.000 που ψήφισαν στις περιφερειακές εκλογές, θα πρέπει με σταθερότητα και οι 302 και οι υπόλοιποι 70 που ψήφισαν στις περιφερειακές να δουν αυτά που τους έλεγε και που τους λέει σήμερα εν ώψη εθνικών εκλογών, γιατί οπωσδήποτε είναι και διαφορετική μάχη, εκτός από το ότι το πολιτικό στίγμα δόθηκε από τις ευρωεκλογές, και να ψηφίσουν το ΚΚΕ. Να διατηρήσετε δηλαδή τις δυνάμεις λοιπόν, σας. Όσο αυτό γίνεται λέτε, περισσότερο. Να μην έχουμε 15 σε βουλευτές, απόλωση. Όσοι περισσότερο είναι στη Βουλή και 20 βουλευτές και 17 βουλευτές και 19 και 25, αυτό θα είναι καλό δηλαδή για το λαό. Δηλαδή να διατηρήσετε δεν και να αυξήσετε τις δυνάμεις. Διότι το ερώτημα αυτό αν λέτε. Θα είναι καλό για το ΚΚΕ, για ένα κόμμα, δεν είναι και το ερώτημα. Το ερώτημα τι θα είναι καλό για τον ελληνικό μάλιστα. λαό. Για τους ψηφοφόρους, για αυτούς που καλούνται να αποφασίσουν. Και εμείς τους λέμε να σκεφτούν αυτό, ότι το ΚΚΕ δεν τους πρόδωσε ποτέ, θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αγώνων για να πιεστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει τέτοια μέτρα απαράδεκτα για το λαό και βεβαίως θα βρεθεί και μέσα στη Βουλή με προτάσεις νόμου. Και όσο πιο ισχυρή είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, όσο πιο ισχυρό είναι το λαϊκό κίνημα,
και δυναμώσει με την ενίσχυση του ΚΚΕ, τόσο περισσότερα ακόμα και μέτρα ανακούφισης μπορούν να τεθούν, νομίζω, να διεκδικηθούν. Ότι διαβλέπετε ότι θα υπάρξει πόλωση στις εκλογές. Μπορούμε να υποδύσουμε δηλαδή χειρότερα. Νομίζω ότι διαβλέπετε ότι θα υπάρξει πόλωση, κύριε Κουτσούμπα, στις εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτό που λέτε. Και στις προηγούμενες εκλογές υπήρξε, τις ευρωεκλογές, παρότι μπορεί να είναι κάπως διαφορετική η ψήφος. Ενιαία πολιτικά ψήφισε ο κόσμος, θεωρούμε. Γι' αυτό άλλωστε και η ψαλίδα μεταξύ των κομμάτων μειώθηκε πάρα πολύ, ακόμα και για τις περιφερειακές. Αν θέλετε, και για το σύνολο των δημοτικών εκλογών. Πάμε λίγο να δούμε. Οι ψηφοφόροι κινήθηκαν πολιτικά. Εκεί θα κινηθεί και εδώ. Όμως, επειδή είναι πιο κρίσιμη οπωσδήποτε μάχη οι εθνικές εκλογές, θα πρέπει διπλά και τριπλά να σταθμίσουν την ψήφο τους και κυρίως την ψήφο που πρέπει να δώσουν για να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Λάμπρες, πόσο σας ανησυχούν αυτές οι δηλώσεις και η έκθεση της Κομισιόν που έγινε, διότι ο Πρωθυπουργός βγήκε και δήλωσε ευθέως ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άνοιξε την όρεξη σε ορισμένους στις Βρυξέλλες, χαμογελάτε βλέπω, και μπορεί να γυρίσουμε πίσω. Ναι. Να μας ζητήσουν απολύσεις κτλ. Δεν χρειαζόταν να ανοίξει παραπάνω η όρεξη της Κομισιόν και της Τρόικας. Είναι ανοιχτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μετά τον Αύγουστο που ο κύριος Τσίπρας πανηγυρίζει για το τέλος των μνημονίων, για τη μεταμνημονιακή εποχή, για τη δίκαιη ανάπτυξη. Η Κομισιόν είναι εδώ, πανταχού παρούσα, διότι εδώ είναι τα μνημόνια. Το θέμα των απολύσεων εδώ είναι τα μνημόνια. Είχε κλείσει πια. Εδώ είναι η μεταμνημονιακή εποχή. Εδώ είναι ο έλεγχος της δημοσιονομικής προσαρμογής και η εποπτεία. Η συμφωνία που έχει υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι θα συνεχιστεί η εποπτεία αυτή, θα συνεχιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα και θα βλέπουμε κάθε φορά τι γίνεται, πώς πάνε τα έσοδα. Οπότε για εσάς δεν υπάρχει διαφορά στο ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Αν για παράδειγμα δεν πάνε καλά κάποιοι στόχοι που θα μαζέψει έσοδα πάλι από το λαό, δηλαδή από αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα που πληρώνει με τους φόρους ο λαός μας στα λαϊκά στρώματα, τότε θα του πούνε ότι κύριε περιόρισε εκείνες τις κοινωνικές δαπάνες, περιόρισε αυτά από τον προϋπολογισμό, κάνε εκεί, πάρε πίσω, κατάργησε ένα αντίμετρο θετικό που είχες πάρει για τα λαϊκά στρώματα. Αλλά αυτό το έχει υπογράψει και ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτό έχει συμφωνήσει και ο κύριος Μητσοτάκης. Και άρα λοιπόν αυτό πρέπει να έχει καθαρό στο μυαλό του όταν πάει να ψηφίσει ο ελληνικός για λαός. Για να καταλάβει λοιπόν διότι ο εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Τι προτείνει εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με πολύ μεγάλη σαφήνεια και σταθερότητα λέει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα λοιπόν εμείς που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συγκρουστούμε με αυτές τις πολιτικές και συνολικά με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Αυτή είναι η ερώτηση. Οι πόροι πού θα βρεθούν σε αυτή την περίπτωση? Οι πόροι υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει παραγωγικές δυνατότητες. Έχει πλούτο που τον παράγουν οι παραγωγικές της δυνάμεις, που τον παράγει πρώτα απ' όλα ο εργαζόμενος λαός. Είναι τόσο απλό, γιατί φαντάζομαι ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες έπεφταν έτσι, η μία μετά την συνήθως, άλλη, έτσι λόγω των μέτρων, απαντάνε και τα άλλα πολιτικά κόμματα που κυβερνούν. Ότι είναι δεδομένη αυτή την κατάσταση και πρέπει να πειθαρχήσουμε σε όλα, διότι θα μας φέρει επενδύσεις η εντολή της Κομισιόν που την κάνω εγώ νόμο. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης για βιώσιμη ανάπτυξη ή λέει για δίκαιη ανάπτυξη ο Τσίπρας και ξέρουμε όλοι ότι κοροϊδεύουν. Υπάρχει όμως διότι ένα δεν διεθνές να περιβάλλον στα και πλαίσια, οι αγορές που είναι άγριες, στα πλαίσια της Ματέα. Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μεταμνημονιακής αυτής εποχής που βιώνουμε με όλα αυτά τα μέτρα και τους νόμους η ισχύ, να υπάρχει δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Μια μικρή αυτή, χώρα ξέρετε, σαν την Ελλάδα μπορεί εννοούνε, να σταθεί, ότι θα είναι μια ανάπτυξη. Ακούστε με, θα είναι μια ανάπτυξη. Είναι οποία, κομβικό αυτό την που οποία, σας ρωτάω, γιατί εκεί διαφοροποιείστε. Είναι και αυτό. Εννοούμε ότι θα είναι δίκαιη η ανάπτυξη με τις επενδύσεις που θα έχουν και με κάποιες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Και εμείς την ίδια ώρα θέτουμε το ερώτημα. Να κάνουν επενδύσεις οι καπιταλιστές, να τους φοροαπαλλάσσουν, γιατί τους φοροαπαλλάσσουν, να τους δίνουν δωράκια. Και την ίδια ώρα ο λαός να πληρώνει τους φόρους που δεν πληρώνουν οι μεγαλοκαπιταλιστές στα μονοπόλια. Και την ίδια ώρα ο λαός να πληρώνει μια σειρά μισθούς πείνας, διότι αυτές οι δουλειές
τις είδαμε, μειώθηκε και η ανεργία. Μάλιστα, λέει πολύ ωραία και το θεωρεί θρίαμβο αυτό ο κύριος Τσίπρας. Όμως με 300 ευρώ, πείτε μου εσείς αν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος 25, 30, 35 χρόνων και πολύ μεγαλύτερες πλέον. Να σας κάνω μια ερώτηση για να καταλάβει ο τηλεθεατής. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι το σχέδιό μας, αυτό θα είναι το όραμά μας, αυτό είναι το σχέδιο όσων μας έχουν κυβερνήσει. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Εσείς κύριε Γραμματέα, εσείς λέτε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα να φύγει, να πάρει έναν άλλο προσανατολισμό, να εκμεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγές πηγές που έχει ως χώρα. Και εγώ σας ρωτώ, γιατί με το φαντάζομαι... λαό πραγματικά στην εξουσία όμως. Φαντάζομαι ότι αυτό. Σύστημα. Αφήστε με, αν θέλετε να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτός είναι και ο ενδυασμός του ότι σας συμπαθούν, αλλά δεν σας ψηφίζουν πέραν ενός ποσοστού, διότι είναι ολιστική η αλλαγή την οποία προτείνεται. Άρα, θέλω να καταλάβουν το εξής. Ωραία, η Ελλάδα λοιπόν έχει μια άλλη κατεύθυνση με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βασίζεται στις πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Μπορεί να αντέξει σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον με αγορές που είναι θεριά ανήμερα? Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι η δύναμη του λαού. Αν ο λαός κατανοήσει ο ίδιος ότι είναι δυνατός, και αυτό του λέει το ΚΚΕ, μπορεί να αντιδράσει. Μπορεί να βγει στην επιφάνεια αυτή η δυναμική και να μπορέσει να επιβάλλει αλλαγές. Και βεβαίως εκεί θα υπάρχει και το σχέδιο ανατρεπτικές αλλαγές. Διότι αν δεν πάμε σε ριζικές αλλαγές, δεν πρόκειται, θα μεμσημυρούμε και θα βρισκόμαστε σε μια από τα ίδια. Λοιπόν, πότε με τρίτο μνημόνιο, πότε με τέταρτο, πότε με δεύτερο, πότε με μέτρα, πότε με πλεονάσματα και πάντα θα την πληρώνει ο λαός. Άρα λοιπόν πρέπει να ανοίξει αυτό ο δρόμος. Και αυτό είναι κόμματος. Το κάλεσμα στην πλειοψηφία των λαϊκών δυνάμεων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Γραμματέα, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για να κάνετε και πιο συγκεκριμένο το κάλεσμά σας. Και εδώ βέβαια να πω, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Διάλειμμα. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Και μετά θα πούμε. Οι άλλοι λαοί, με ποιους θα είστε. Και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί θα επιφέρετε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Πάμε όμως σε διάλειμμα. Γι' αυτό λέμε σε όλες τις χώρες πρέπει να γίνουν όχι ταυτόχρονα, αλλά παράλληλα αλλαγές. Δεν έχουμε ούτε 1,5 λεπτό για να παραδώσουμε. Γρήγορα την τελευταία ερώτηση. Αν θα έχετε συνεργασία και συμπόρευση με άλλες δυνάμεις της αριστεράς στις εκλογές αυτές, και ποιο είναι το διακύβευμα για το ΚΚΕ, να συνοψίσουμε, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να το λέμε σωστά. Ήδη υπάρχει αρκετά σημαντική συμπόρευση δυνάμεων προοδευτικών, αριστερών, δημοκρατικών, ριζοσπαστικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας και στις προηγούμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, και σήμερα συνεχίζεται αυτή με πιο δυναμικό τρόπο. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλους που είχαν πάει στη ΛΑΕ, για παράδειγμα του κυρίου Λαφαζάνη, και έχουν φύγει και συζητάνε σήμερα με το ΚΚΕ με να το ενισχύσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην Ανταρσία, για παράδειγμα, και σκέφτονται να στηρίξουν το ΚΚΕ και μαχητικά έρχονται μαζί μας, άλλοι που ήταν υποψήφοι, και βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα δυνάμεων που μέσα στο κίνημα, συνδικαλιστές, εργάτες, εργαζόμενοι, επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες, από όλο το φάσμα το πολιτικό που ήταν στο ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα πολλά χρόνια πριν, επίσης απόστρατοι από τις ένοπλες δυνάμεις, που είναι πολιτικά πρόσωπα και στελέχη ήταν άλλων πολιτικών δυνάμεων. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν οι συνεργασίες και οι συμπόρευση. Θα διευρυνθεί. Όχι σε επίπεδο ηγεσιών. Όχι. Μάλιστα. Θα λοιπόν, διευρυνθεί αυτή η συνεργασία πάρα και βεβαίως πολύ. Το διακύβευμα είναι ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, γιατί αυτή η ψήφος είναι που μετράει.